Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Και πάμε να υποδεχθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή και σημαίνον στέλεχος στο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουλέτη. Κύριε Σκουλέτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Σκουλέτη, τι κάνετε τώρα εκεί, χορεύετε Καριωτικούς στην Κουμουνδούρου? Να σας πω, έχετε πάει στην Ικαρία? Έχω τύχει, ναι, έχω περάσει. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι έτσι τα πιο δυνατά έτσι, σημεία, αν θέλετε, πέρα την ομορφιά του νησιού, είναι η ώρα του χορού, των πανηγυριών. Ναι. Είναι αυτά τα οποία έχει στηριχθεί ο κόσμος, έτσι, λόγω των μέτρων, και που φαντάζομαι ότι ό,τι αντιλαμβάνεστε, ότι οι πολιτικές ηγεσίες και ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός πρέπει να δίνουν ένα παράδειγμα. Σωστό. Ένα παράδειγμα για να μπορούν να είναι πιστικοί απέναντι στον κόσμο. Σωστό. Και όταν ένας κόσμος ταλαιπωρείται ψυχολογικά, οικονομικά, υγειονομικά τους τελευταίους μήνες, νομίζω ότι δείχνει λίγο... Ακόμα και πέραν της ουσίας καμιά φορά η επικοινωνία έχει τη σημασία της. Γιατί, εντάξει, προφανώς στο επίπεδο της ουσίας ο Πρωθυπουργός δικαιούται να πάει και στην Ικαρία και στη Σάμο και παντού προκειμένου να εξετάσει, να δει, να ακούσει και να περάσει και κάποιο συμβολισμό ενδεχομένως, με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει το πρόγραμμα των εμβολιασμών των κατοίκων. Δεν αμφισβητεί κανένα σε αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που θα έπρεπε να το είχε κάνει ήδη και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τα απομακρυσμένα νησιά και σημεία. Αλλά από εκεί και έπειτα μιλάμε για όλη την υπόλοιπη εικόνα, η οποία στέλνει το λάθος σήμα. Αυτό που λέμε εδώ από το πρωί... κανείς να μην το υπερασπιστεί τώρα, έτσι. Έτσι, είναι. Αυτό που λέμε από το πρωί εδώ είναι ότι αν θα ήθελε, ας πούμε, να περάσει το μήνυμα η κυβέρνηση της ελευθερίας που φέρνουν οι μαζικοί εμβολιασμοί, θα μπορούσε να οργανώσει ένα γεύμα όντως δημόσιο, με πολύ κόσμο όλοι εμβολιασμένοι και να κάνει και τη δήλωση ο Πρωθυπουργός και να πει ότι ορίστε εδώ είμαστε εμβολιασμένοι όλοι και κάνουμε και ξεπερνάμε το εμπόδιο κτλ. Εάν ήθελε να περάσει αυτό το μήνυμα τώρα, μάλλον θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Ναι, δυστυχώς βλέπετε, όχι, δυστυχώς βλέπετε ότι τα πράγματα δεν εκτελήσονται καλά. Με τα εμβόλια. Με τα εμβόλια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, υπήρξε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν ψεύτικες ελπίδες και προσδοκίες. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά του Πρωθυπουργού. Εντάξει, λέτε τώρα ότι αυτό έγινε επίτηδες, ας πούμε, ή παρασύρθηκε. Εμπόριο ελπίδας ήταν. Λέτε ότι ήταν εμπόριο. Εδώ έχουμε και ένα τρίτο. Προσέξτε, αφήστε τώρα τα εμβόλια. Αφήστε τα εμβόλια, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Πάνε έτσι όπως πάνε. Δεν είναι αποκλειστική ευθύνη προφανώς της κυβέρνησης οι ποσότητες που δεν υπάρχουν. Ευθύνη της είναι βέβαια το γεγονός ότι δεν συντάσσεται με εκείνες τις δυνάμεις εντός της Ευρώπης που ζητάνε την πρόσβαση στην πατέντα έτσι ώστε να έχουμε γρήγορα μαζικά παραγωγή εμβολίων. Αυτό είναι ασυγχώρητο και πρόκειται για πολιτική αιμονή που προτάσει τις ανάγκες κάποιων φαρμακοβιομηχανιών και τις βάζει πάνω από την υγεία του κόσμου. Αλλά προσέξτε να δείτε, το ανησυχητικό είναι ότι είμαστε μπροστά μάλλον σε ένα τρίτο κύμα. Ναι, πόσο το φοβάστε. Γι' αυτό σας λέω ότι ο δρόμος προς την ελευθερία που είπατε πριν... Έχει ακόμα δρόμο. Ναι, σωστό. Αλλά το έφερα ως παράδειγμα για το τι θα μπορούσε να κάνει ανοιχτά και με την κάμερα της ΕΡΤ, με πλάνα, ας πούμε, αν θέλανε από την κυβέρνηση να δώσουν ένα μήνυμα. Ήταν προφανώς ένα επικοινωνιακό φάουλ αυτό που έγινε ο χειρισμός, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλοι είχαν τις μάσκες, ότι όλοι ήταν με rapid test, ότι όλοι ήταν εμβολιασμένοι. Ακόμα και έτσι ήταν φάουλ. Δεν μπορεί να ασχολούνται τόσο πολύ με την επικοινωνία και να αφήνουν την ουσία των πραγμάτων. Όχι. Αν κοιτάξετε το τι δεν έχει γίνει από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, και λέω τον Μάρτιο γιατί ήταν η πρώτη μας επαφή με τον κορονοϊό, έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Τα σχολεία δυστυχώς δεν βρεθήκαν άλλες αίθουσες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς περίπου είναι η ίδια η κατάσταση, στοχευμένα τεστ γίνονται σε μεγάλους εργοσιακούς χώρους. Δηλαδή τα πράγματα είναι σαν να βρισκόμαστε ακόμη στον Απρίλιο και τον Μάρτιο ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης. Κύριε Σκουλέτη, να σας ρωτήσουμε λίγο, φοβάστε ένα τρίτο κύμα? Δεν είναι το θέμα τι φοβάμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι ούτε λοιμοξιολόγος. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο με βάση αυτό. Ερμηνεύω και μάλλον ακούω όλα αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί και τα στοιχεία. Δηλαδή, μάλιστα. Η πιθανότητα της μετάλλαξης ενός τρίτου κύματος, μάλιστα σε βάση της μετάλλαξης του ιού, κάνουν τα πράγματα
ακόμη πιο δύσκολα και επικίνδυνα. Γι' αυτό αναφέρθηκα σε όλα τα προηγούμενα που σας είπα. Ωραία. Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι, επειδή υπάρχουν αντιδράσεις για το νέο σύστημα που ξεκινάει από Σεπτέμβρη στα πανεπιστήμια, βλέπουμε συλλαλητήρια, φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους. Εδώ πάλι εμείς στο Αριστοτέλειο, τώρα έχουμε μια κατάληψη εξέλιξη. Λένε ότι θα κάνουν νέες κινητοποιήσεις. Πόσο σύμφωνο σας βρίσκει όλο αυτό, εφόσον είμαστε. Απόλυτα, σας λέω ξεκάθαρα. Είστε υπέρ δηλαδή των διαδηλώσεων? Βεβαίως, δεν είμαι υπέρ γενικά των διαδηλώσεων, αλλά είμαι κατά της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει την πανδημία και εκβιάζει τον κόσμο. Προσέξτε όμως τώρα. Είτε είναι εργαζόμενοι, προσέξτε να είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι φοιτητές. Και λέει, εγώ θα κάνω πράγματα χωρίς να τα έχω συζητήσει μαζί σας, που καταπατούν το Σύνταγμα, που προωθούν την αστυνομοκρατία, που καταργούν το αυτοδίκητο του Πανεπιστημίου. Ωραία. Αλλά εσείς μη φωνάξετε, γιατί τώρα υπάρχει πανδημία και θα αρρωστήσετε. Αν αυτό δεν συνιστά, μισό λεπτό, έναν ομό εκβιασμό, τι είναι? Άρα λοιπόν, ό,τι συμβαίνει τώρα, διαδηλώσεις, με κίνδυνο να υπάρξει. Υπάρχει αυτή η ερμηνεία που λέτε όμως, υπάρχει μια πραγματικότητα. Γιατί ένα άλλο σχόλιο που κάναμε το πρωί, να σας πω. Υπάρχει ένα άλλο σχόλιο που κάναμε το πρωί, είναι ότι ναι, μεν πολύ κακώς η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα της Ικαρίας και ουσιαστικά επισκίασε η κοινωνιακή πατάτα την όποια ουσία είχε το ταξίδι του Πρωθυπουργού, αλλά από την άλλη πλευρά κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που υποστηρίζουν, δηλαδή κάνετε, ασκείτε κριτική εσείς που υποστηρίζετε μαζικές διαδηλώσεις, είτε για το θέμα των πανεπιστημίων, είτε κάποια στελέχη σας, όχι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, για το θέμα του Κουφοντίνα. Πάρτε το πίσω. Γιατί? Πες ότι κάνετε λάθος. Κανένας στελέχος δεν υποστήριξε μαζική. Αυτό είναι εσκίση του είδους προβοκάτσια. Όχι, και δεν το ανέχομαι. Υποστηρίζουν το θέμα του Κουφοντίνα. Δεν υποστηρίξανε. Μισό λεπτάκι. Ούτε χαπαρά, όχι μισό λεπτό, μιλάω εγώ τώρα. Ναι. Δεν το ανέχομαι ούτε χάρη της οικονομίας. Δεν υποστήριξαν διαδηλώσεις. Κανένας δεν υποστήριξε μαζική διαδήλωση για τον Κουφοντίνα. Ζητήστε συγγνώμη τώρα. Όχι, παρακαλώ. Μισό λεπτάκι. Πριν ζητήσω συγγνώμη, θα σας εξηγήσω κάτι το εξής. Όχι, αφήστε με λίγο. Όχι, αφήστε λίγο. Μισό λεπτό, κύριε Σκουρλέτη. Μισό λεπτό, κύριε Σκουρλέτη. Όχι, δεν έχω πρόθεση κανέναν από ψέμα. Ας το πούμε ότι ήταν ελεκτική υπερβολή που λέει ο Άδωνος ο Γεωργιάδης. Το ότι υποστηρίζει. Ωστόσο, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Σας άρεσε τώρα, γελάτε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Μπορεί τα στελέχη στα οποία αναφέρομαι να μην βγήκανε και να είπαν ευθέως ότι στηρίζουν διαδηλώσεις υπέρ του Κουφοντίνα. Όχι ευθέως, ούτε εμέσως. Το δέχομαι, ούτε εμέσως. Η καταδίκη ούτε εμέσως. Της τρομοκρατίας ωστόσο, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι μισό λεπτό. Καθαρή. Αλλά υπάρχουν στελέχη. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του οποιοδήποτε κρατούμενου στη βάση της νομοθεσίας. Και καλά, σε καμία χώρα στον κόσμο, σε καμία δεν επιλέγει ο κρατούμενος που θα κρατηθεί. Πρώτον, σε καμία χώρα στον κόσμο δεν επιλέγει ο κρατούμενος που θα κρατηθεί. Και δεύτερον, αν θέλετε την γνώμη μου. Δεν πρόκειται περί αυτού, κάνετε λάθος. Μισό λεπτό. Πάλι κάνετε λάθος. Δεν κάνω λάθος, θα σας εξηγήσω. Και δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου το σοφρονιστικό σύστημα ή σε περιπτώσεις στο σοφρονιστικό σύστημα ενδεχομένως υπάρχουν κρατούμενοι που θέλουν παρέμβαση, θέλουν υποστήριξη κτλ. Αλλά μονίμως μετατρέπεται σε σύμβολο Κουφοντίνας. Λάθος κάνατε. Και αυτό δεν ισχύει. Και αυτό δεν ισχύει. Διότι αν ξέρατε τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Γενικά από για το σοφρονιστικό, ναι. Οι οποίοι γενικότερα, θα σας θυμίσω ότι ο Μανώλης ο Γλέζος, ένα ιστορικό τέλεχος της αριστεράς, είχε ζητήσει για λόγους ακριβώς του μεγάλου της ηλικίας του, τον αποφυλακιστεί ο Πατακός. Ναι. Γιατί το έκανε? Μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς για φιλοχουντικό το Μανώλη το Γλέζο? Όχι. Γιατί ακριβώς η δημοκρατία έχει τις δικές της αξίες και δεν εκδικείται. Ναι. Μια φορά δικάζει. Και ανάλογα με το τι έχεις κάνει, καταδικάζεις ή όχι. Ναι. Δεν δικάζει συνεχώς. Είναι αυτό που το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουν. Ναι, αλλά το ίδιο που ίσχυε. Ο ίδιος αντίλογος που ίσχυε για τον Πατακό ίσχυε για τον Κουφοντίνα. Ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι. Τι λέτε τώρα? Ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι. Κάνετε το ίδιο λάθος. Δεν κρίνουμε αυτή τη στιγμή αν είναι αμετανόητος ή όχι. Δεν κρίνεται οι απόψεις. Αυτά δεν συμβαίνουν στην ελληνική δημοκρατία και σε καμιά αστική δημοκρατία. Ναι. Κρίνεται για τα εγκλήματα που έκανε και καταδικάστηκε. Άλλο οι πολιτικές, άλλο οι όποιες ιδέες και απόψεις. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και όλοι οι άλλοι. Αμετανόητος για τους φόνους, λέω εγώ. Δεν εννοώ για τις πολιτικές. Δεν είναι πολιτική άποψη ο φόνος. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας. Όχι. Υπάρχει κανείς ο οποίος να τον υπερασπίζεται? Ναι.
Όχι, προφανώς όχι. Και το συγκρίνεται αυτό το συμβάν. Όχι, θέλω τώρα, να. Από αλλού, από αλλού ξεκινήσαμε τώρα. Από αλλού ξεκινήσαμε. Με την ιστορία της κυβέρνησης. Επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Λέω ότι, εν πάση περιπτώσει, υποστηρίζουν κάποιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλες και σε άλλα. Σε άλλα κόμματα της αριστεράς, στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, τις μαζικές συγκεντρώσεις για τα πανεπιστήμια. Ας σταθούμε εκεί. Και λέτε ότι αυτό δεν τίθεται, δεν υπάρχει πρόβλημα με τον κορονοϊό εκεί, αλλά υπάρχει με την. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει τον κορονοϊό. Αλλά... υπάρχει το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Αλλά... και η ευθύνη βαραίνει την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, τι κάνουν, δεν πρέπει να νομοθετήσουν. Λόγω των διαδηλώσεων, βεβαίως. Ναι. Διότι εξωθούν αυτοί και στις κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις. Κινητοποιήσεις οι οποίες όμως δεν γίνονται με συνελεύσεις των τμήματων και των σχολών. Κάποιες μειοψηφίες αποφασίζουν και συγκαλούν κινητοποιήσεις και μάλιστα με προσκλητήρια από Ανταρσία, από ΟΚΔΕ, από Κουκουέ Μουλού και από Νεολαίο ΣΥΡΙΖΑ και από. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν γνωρίζετε έτσι τα πράγματα. Πώς τα βλέπουμε κάθε μέρα, κύριε Σκουλέτη. Δεν είναι έτσι. Και έχει την απόλυτη ευθύνη για όλη την κοινωνική αναστάτωση και όχι μόνο στον τομέα αυτών. Δηλαδή, όταν οι υγειονομικοί μεθαύριο υπερασπιστήκανε ή θα περασπιστούν ή προχθές υπερασπιστήκανε κάποια από τα κέρια ζητήματα που τους απασχολούν, το θέμα των απλήρωτων υπεροριών, της έλλειψης προσλήψεων, είναι αυτοί οι οποίοι διαδίδουν τον κορονοϊό, που έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες σε θανάτους. Είναι ανάγκη, ειδικά οι υγειονομικοί, ξέρετε, μου φαίνεται ένα παράδειγμα που ειδικά οι υγειονομικοί αυτή την περίοδο, που όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω τους και υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία και από όλους εμάς, και όποτε υγειονομικός βγει και διαμαρτυρηθεί για οτιδήποτε, το πρώτο που κάνουμε είναι να τον βγάλουμε στον αέρα. Είναι τουλάχιστον περιττό να συγκαλούν οι υγειονομικοί συγκεντρώσεις. Είναι δηλαδή έξω φρενών. Καλά, προφανώς έχετε πάρει θέση εσείς. Εσείς είστε με τον οκμό εκβιασμό. Όχι, δεν είναι θέμα εκβιασμού. Γιατί είναι εκβιασμός. Η κυβέρνηση να αναστείλει όλα τα νομοθετήματα που γνωρίζει ότι δημιουργούν. Ότι δεν αρέσουν σε κάποιο δημιουργούν κοινωνική αναστάτωση. Είμαστε σε ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν μπορεί με έναν εσχρό και ανέντιμο τρόπο να εκφιάζει την ακούστε κοινωνία. Ακούστε λίγο. Και επειδή. Να ξέρει λοιπόν θα βρει απέναντι και τους φοιτητές και μια σειρά άλλες κατηγορίες ανθρώπων και όλη η ευθύνη βαραίνει την ίδια. Μάλιστα. Και ας πηγαίνει τώρα να φωτογραφίζεται στην Ικαρία και με αστεϊσμούς, ας πούμε, και αλαζονίες και όλα αυτά που βλέπουμε. Ναι. Να σας ρωτήσω λιγάκι, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι διαμαρτυρίας εν μέσω πανδημίας? Εσείς, επειδή ακριβώς είστε άνθρωπος του κοινοβουλίου, γνωρίζετε δηλαδή το να κάνουν, ξέρω εγώ, συνεχώς επιστολές, το να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί είναι ανοιχτά τα μέσα ενημέρωσης? Ποια μέσα? Δεν είναι ανοιχτά τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ βλέπω συνέχεια στελέχη και δικά σας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά που προβάλλουν και ο τρόπος που προβάλλουν κατατάσσουν την Ελλάδα σε μια κατηγορία που δυστυχώς στον τομέα αυτό πάσχει. Δηλαδή οι διαδηλώσεις είναι μπουκωμένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Υπάρχει δυστυχώς μια κατάσταση άγριας χειραγώγησης. Ναι. Το ξέρουμε αυτό όλοι. Άρα δεν είναι αυτό παράδειγμα. Βρέστε κάποιο άλλο. Κοιτάξτε όμως, μισό λεφτάκι, κύριε Σκουλέτη. Γιατί στο κομμάτι αυτό έχουμε αντιπαραταθεί ξανά για το θέμα των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης. Βλέπετε ότι εδώ πέρα, καταρχήν, για παράδειγμα, εμείς εδώ, ναι. Καταρχήν, έχουμε και μια αντιδικία προσωπική. Αλλά έχει λήξει. Τη θεωρώ λήξασα. Έχει γίνει για συμβολικό λόγο κάποια στιγμή, τότε με το Μωυσή. Θυμάστε. Και τους δημοσιογράφους. Οι δυο μας στον αέρα. Όχι οι δυο μας στον αέρα. Μιλάω για το εξώδικο που είχα κάνει εγώ, το εξώδικο που σας είχα κάνει ως Μωυσής, επειδή είχατε κάνει το σποτάκι περί Μωυσή. Αφού όχι σήμερα προσωπικά. Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε εσάς ως νόμιμο εκπρόσωπο εννοώ. Ως νόμιμο εκπρόσωπο. Δεν ήμουν εγώ νόμιμο εκπρόσωπο. Ούτε κατανόμων αυτό δεν είχατε προσέξει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάντως για να επανέλθουμε. Για να επανέλθουμε, γιατί αυτές είναι οι αντιδικίες, είναι συμβολικές. Για να επανέλθουμε όμως στην ουσία. Εδώ μπορεί, λέτε, επειδή με κατηγορήσατε προηγουμένως ότι έχω πάρει θέση. Εδώ πέρα μπορεί να παίρνουμε θέση οποιαδήποτε. Που πάλι, όχι, μισό λεπτό. Για να διορθώσουμε κάτι. Μπορεί να παίρνουμε θέση για οτιδήποτε. Αλλά εδώ ακριβώς αυτό κάνουμε, τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο, να δίνουμε χώρο και χρόνο στην αντίθετη άποψη. Μόνο έτσι υποστηρίζεις θέση. Δίνοντας χώρο στην αντίθετη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Η θέση στο συγκεκριμένο, αν θέλετε να σας πω η προσωπική μου, είναι ότι κακώς γίνεται αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία. Ότι δεν υπάρχει λόγος. Ότι κακώς γίνεται αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση, αν θέλετε. Ναι. Ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία, ότι θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος η αστυνομία
να περιφρουρεί τους χώρους όταν χρειάζεται να παρέμβει για κακουργήματα. Φυσικά όχι με το να μετατρέπονται οι Πριτάνης σε αστυνομικούς διευθυντές, γιατί και αυτό δεν γίνεται. Έτσι, αλλά προφανώς αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία θα καταλήξει να παίζει ξύλο με κάποιους με μπαχαλάκιδες μες στα πανεπιστήμια. Δεν, κάνει δεν έχει κανένα λόγο η αστυνομία να είναι στα πανεπιστήμια. Το δε ποσοστό των παραβατικών συμπεριφορών εντός των πανεπιστημίων είναι απειροελάχιστο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, ναι, και σε όλους τους υπόλοιπους. Και για να έρθω λοιπόν στην ολοκλήρωση. Πρόκειται για μια προπαγάνδα συστηματική η οποία έχει την στόχευσή της. Για να ολοκληρώσω λοιπόν το ερώτημά μου. Η κυβέρνηση, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών περί αυτού πρόκειται. Μέρες εσείς μιλούσατε για χαφιεδισμό. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποιος είναι ο χαφιεδισμός? Βγήκατε και μιλήσατε για χαφιεδισμό, ότι εισάγει το χαφιεδισμό, ναι, στα πανεπιστήμια. Ποιος είναι ο χαφιεδισμός? Δηλαδή, αν εγώ είμαι στο πανεπιστήμιο μέσα και δώσω ένα υπόγειο να κατασκευάζουν μολότοφ πέντε καλόπεδα και τους καρφώσω, είμαι χαφιές. Δεν είδατε που δεν παρακολουθήσατε αυτά που είπα? Πείτε μου λοιπόν, εξηγήστε. Παρόλο ότι υπάρχουν αναρτημένα και μπορείτε να εξηγήστε μου λοιπόν αυτή η συζήτηση. Ναι, σας δίνω πάσα για να τα πείτε ανοιχτά. Άμα τα πω εγώ δεν έχει αξία. Μιλάω για ένα σύστημα καταγραφής όλων των κάθε είδους επικοινωνίας εντός του πανεπιστημίου, emails, τηλεφωνικές συσκευές, κάμερες μέσα στις αίθουσες, στους διαδρόμους, όπου θα έχει την ευθύνη επεξεργασίας αυτών των δεδομένων η αστυνομία. Ναι. Αυτό μάλιστα έχει εγείρει τεράστιες αντιρρήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις οποίες μάλιστα δεν έχει απαντήσει η κυρία Υπουργός μέχρι τώρα. Ναι, είναι και αν θεσμένη. Υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων θα καταπέσει, φαντάζομαι. Προφανώς. Ναι. Αυτό λοιπόν είπα. Άρα της λέω εισάγεται αυτή τη στιγμή ένα σύστημα ψηφιακού, γιατί αυτό είπα κιόλας, ψηφιακού χαφιεδισμού μες στα πανεπιστήμια. Τώρα πια δεν χρειάζεται να υπάρχει το σπουδαστικό της ασφάλειας που υπήρχε παλαιότερα. Τώρα υπάρχουν αυτά τα συστήματα ελέγχου, τα οποία θα πηγαίνουν κατευθείαν στη Γαδά. Αν είναι, ναι, για την Αττική, δεν ξέρω σε Γενική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης αν είναι για εσάς. Ναι. Ποιος τρόπος λοιπόν θα υπήρχε, κύριε Σκουρλέτη, να αισθανθούν μια ασφάλεια και τα παιδιά που είναι μέσα και οι γονείς που πληρώνουν για να είναι τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο και να πηγαίνουν με ασφάλεια? Τώρα θα σου απαντήσει, κακώς πληρώνουν και θα έχει δίκιο. Πληρώνουν, εννοώ τα. Δεν πληρώνουν δίδακτρα, πληρώνουν για μεταπτυχιακό, πληρώνουν για βιβλία και για τέτοια, τέλος πάντων. Λοιπόν, πώς θα αισθάνεται κάποιος ασφαλής? Πρώτα απ' όλα, δεν αισθάνονται τα παιδιά ανασφάλεια γενικώς. Είναι 2-3 σημεία στα ελληνικά πανεπιστήμια στα οποία έχουν συμβεί αρκετές φορές μεμονωμένα γεγονότα. Όλοι έχουμε παιδιά και ξέρουμε. Ναι. Άρα γι' αυτό λοιπόν εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να τα παρουσιάζετε τα πράγματα όπως είναι και να μην δημιουργείτε μια ψεύτικη και πλαστική. Σε ένα κάμπους πάντως, να μου επιτρέψετε, επειδή έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, είναι δύσκολο μετά τις 10 να κυκλοφορήσεις. Αφήστε να σας πω τώρα. Ναι. Άλλο λοιπόν τώρα είναι η ανάγκη φύλαξης που πρέπει να υπάρχουν και άλλο που πρέπει να υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια και άλλο η αστυνόμευση. Η αστυνόμευση είναι κάτι άλλο. Όταν μάλιστα αστυνόμευση δεν υπάρχει σε μια σειρά άλλες γειτονίες που είναι για παράδειγμα γκέτο. Να μην αναφερθώ σε εσάς πάνω στη Θεσσαλονίκη, να αναφερθώ εδώ πέρα στη Δυτική Αθήνα. Ελάτε μια φορά και θα καταλάβετε τι σημαίνει γκέτο. Ναι, έχουμε έρθει, ξέρω. Γνωρίζω. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Θέλετε, ωραία, θέλετε κλείνοντας τώρα, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έτσι σε ένα-δύο λεπτά να μας πείτε λίγο και την άποψή σας για την υπάρχει ανακοχή τάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εν ώψη συνεδρίου? Γιατί τώρα τελευταία είχαμε διάφορες. ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Ναι. Μάλλον δεν παρακολουθείτε. Πώς παρακολουθούμε? Όχι. Το ένα δεν το παρακολουθώ, το άλλο δεν το παρακολουθώ, το παράλληλο. Μας έχετε βγάλει περαστικούς εδώ πέρα τώρα. Λίγο σιγά. Λοιπόν. Θα σας πω γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εμπεδωμένη μια συλλογική δημοκρατική λειτουργία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τον χαρακτηρίζουν, γι' αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο δεν πρέπει να το συγκρίνεται ούτε με το παλαιό ΠΑΣΟΚ όταν ήταν στα καλά του, ούτε με την Νέα Δημοκρατία όπως είναι τώρα, ναι, που είναι κόμματα με φεουδάρχες, με βαρονίες, με έλλειψη. Εντάξει, και εσείς από συνιστώσεις δημιουργηθήκατε. Ναι. Εκείνοι έχουν βαρονίες, εσείς είχατε συνιστώσεις. Με έλλειψη εσωτερικής δημοκρατίας. Αυτό είναι, ναι, που χαρακτηρίζει τα άλλα κόμματα. Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μέσα βαθιά μέσα στο DNA μας. Το υπερασπιζόμαστε και μας βοηθάει νομίζω να γινόμαστε, ναι, όλο ένα και περισσότερο καλύτεροι. Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.